Είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Αστέριος Ροντούλης. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ακούστε συζήτηση, ένα ζήτημα εξειδικευμένο και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Ντόλη. Και εκεί θα εστιάσω τη δίλεπτη τοποθέτησή μου. Αφορά τις μετακινούμενες κοινότητες. Δηλαδή τις κοινότητες σαν την Αετομιλίτσα, παράδειγμα, που είναι στο Γράμμο, σαν τις Μίξεις, σαν την Αβδέλα κλπ. Να μην τις αναφέρω όλες. Υπάρχει εξής ιδιομορφή, εξής ιδιαιτερότητα. Αυτές οι κοινότητες συνενώνονται τώρα με άλλο διευρυμένο Δήμο. Κύριε Ροντούλη, ζητήσατε για δύο λεπτά. Δύο λεπτά, ναι, δύο λεπτά. Το έχω θέσει. Ναι, δύο λεπτά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα της μετακίνησης, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι στα χωριά τους, το χειμώνα κατεβαίνουν στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, παράδειγμα. Εκεί πέρα στα αστικά κέντρα, είτε πρόκειται για τον Τύρναβο, είτε πρόκειται για τη Λάρισα, είτε πρόκειται για την Ελασσόνα κλπ. Έχουν τη διοικητική τους δομή, δηλαδή έχουν ΚΕΠ, έχουν γραφείο για το κοινοτικό συμβούλιο, έχουν τη γραμματεία τους και λένε το αυτονόητο. Να υπάρξει μια νομοθετική πρόβλεψη στον Καλλικράτη που να λέει ότι οι μετακινούμενες κοινότητες διατηρούν τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν στον τόπο που μετακινούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ανεξαρτήτως της βουλήσεως των αιρετών αρχόντων των νέων διευρυμένων δήμων. Αυτό θα τους διευκολύνει πάρα πολύ και μπορείτε να το κάνετε. Ζητάνε να υπάρξει μια ξεκάθαρη νομοθετική πρόνοια και εδώ δεν είναι αλλάζουμε την χωροταξία κάποιου δήμου, εδώ διευκολύνουμε τους ανθρώπους που μετακινούνται, άρα στην πράξη λύνουμε ένα πρόβλημα.